Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο κατάμεστο στάδιο Αλκαζάρ, όπου οι οπαδοί της Λάρισας αποχαιρέτησαν την ιστορική έδρα της ομάδας στο τελευταίο μάτς που διεξήχθη σε αυτήν. Αλλά όσα συνέβησαν εκτός αγωνιστικού χώρου δεν μπόρεσε να τα εκμεταλλευτεί η ΑΕΛ στη συμπλήρωση ακριβώς ενός χρόνου από το θάνατο του Αντώνιο Ντενίγκρης. Ο Πανιώνιος πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 1-0 και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα. Η ομάδα του Γιάννη Παπακώστα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, ανέλαβε την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά της έλειψε η αποτελεσματικότητα. Στο 16 το σουτ του Ρωμαίου και στο 18 το σουτ του Μετίν έφυγαν έξω από την εστία του Μάχο. Ο Πανιώνιος απείλησε για πρώτη φορά στο 20, αλλά στο σουτ του Σαλαλίου ο Αμπάρης αντέδρασε εντυπωσιακά. Στο 30 μεγάλη ευκαιρία για τη Λάρισα, ο Σίμιτς έκανε το σουτ, αλλά ο Λάτκα έσωσε την εστία του Πανιωνίου. Στο 32 νέα φάση στα καρέ του Μάχο, στο σουτ του Ιγκλέσιας η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ. Η Λάρισα συνέχισε να πιέζει. Στο 36 από τη σέντρα του Σίμιτς η κεφαλιά του Κανόμπιο έφυγε έξω. Κόντρα στη ροή του αγώνα, τον γκολ ήρθε από την άλλη πλευρά στο 42. Φάουλ του Γουνδουλάκη, απομάκρυνση του Ιγκλέσιας και ο νεαρός Σάμαρης σούταρε από μακριά. 1-0 για τον Πανιώνιο, 3 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Κρίθηκε στο ότι είμαστε πιο παθιασμένοι από τη Λάρισα, θέλαμε περισσότερο το παιχνίδι. Παίξαμε καλύτερα όσον αφορά την άμυνα, δεν δεχτήκαμε γκολ και κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι. Σκοράραμε και κερδίσαμε. Η άλλη προσπάθησε να απαντήσει άμεσα, αλλά ο Βενετίδης υποδείχτηκε λανθασμένα σε θέση offside. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους Κιανέρυθρους μπροστά στο σκορ, ενώ στην ανάπαυλα συνεχίστηκαν οι εκδηλώσεις για τον τελευταίο αγώνα στο στάδιο Αλκαζάρ. Οπωσδήποτε είναι μεγάλη στιγμή σημερινή που αυτή η ομάδα αφήνει αυτή την έδρα με τόση μεγάλη ιστορία και τόση μεγάλες επιτυχίες. Εύχομαι το καινούργιο γήπεδο και καινούργια έδρα να γευτεί πιο μεγάλες επιτυχίες από ό,τι είχαμε εμείς εδώ στο Αλκαζάρ. Το μήνα που στέλνω η ζωή συνεχίζεται. Μακάρι η ΑΕΛ στο καινούργιο γήπεδο να πάρει τις χαρές που έχει πάρει αυτή η μεγάλη ομάδα σε αυτό το γήπεδο και οι επιτυχίες να συνεχιστούν. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Γιάννη Παπακώστα δυσκολεύτηκε να επιβάλλει το ρυθμό της στα πρώτα λεπτά. Ο Πανιώνιος έφτασε κοντά στο 0-2, αλλά στην παλιά του Κοντοέ η λόμπα του Σαλαλή κατέληξε out. Απαράδεκτη η εμφάνισή μας στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είναι εμφάνιση. Αυτή που θες να κερδίσεις, που πρέπει να μαζέψεις βαθμούς, που είσαι χαμηλά, που πρέπει να πάρεις κεφάλι, που πρέπει να κάνεις πράγματα. Ωραία η μεγάλη μπάλα και αυτά και ο τέτοιος, αλλά τώρα έπρεπε να πάρουμε οπωσδήποτε το παιχνίδι. Στο 56 από το σουτ του Μετίνη μπάλα κόντραρε στον Λάτκα και έφυγε κόρνερ. Στο 63 από τη σέντρα του Μετίνη ο Κουζέν δεν βρήκε το στόχο. Ενώ στο 77 νέα σέντρα για τη Λάρισα, αυτή τη φορά από τον Βελάσκο, ο Μετίν έστειλε εκ νέου την μπάλα out. Ο Άκης Μάντζιος έβαλε στο μάτς τον Χίκα ποντάροντας στην ταχύτητά του, αλλά ο επιθετικός του Πανιωνίου έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 0-2 στο 84. Ο κορμός ομάδας είναι ο περσινός και όπως έχω ξαναπεί, αυτή η ομάδα πέρσι έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι και ψυχολογικό είναι το πρόβλημα που έχει αυτή η ομάδα και νομίζω ότι ελπίζω μάλλον από σήμερα να γίνει μια καινούργια αρχή όπου τουλάχιστον έχουμε πιο σταθερή πορεία μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Στα τελευταία λεπτά η ΑΕΛ έκανε την ίστατη προσπάθεια για το 1-1, αλλά ο Τουμέρ Μετίν απογοήτευσε τον κόσμο των γηπεδούχων σουτάροντας ψηλά στο 92. And we had a little luck. Στο τέλος είχαμε και κάποια τύχη. But in other games we had not luck and we play some good games but we have not point. Όπως και αντίστοιχα σε κάποια άλλα παιχνίδια μπορεί να είχαμε λιγότερη τύχη παρόλο που παίζαμε καλύτερα. Merecido no perder. Δεν αξίζαμε την ήττα, προσπαθήσαμε, ήμασταν σε όλο το παιχνίδι στην αρχή μπροστά, διεκδικήσαμε αυτή τη νίκη, τελικά οι άλλοι πέτυχαν τον γκολ από τύχη και έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Yo que te reprochase no haber marcado ningún gol. Έφταγε που δεν καταφέραμε να πετύχουμε γκολ. Αυτό ήταν που δεν μας έδωσε και το αποτέλεσμα. Το προσπαθήσαμε, δεχτήκαμε το γκολ για αναγκαστικά όταν βρίσκεσαι πίσω στο αποτέλεσμα. Δεν μπορούσε να κάνεις κάτι περισσότερο. Προσπαθήσαμε, αλλά δεν μπορούσαμε. Στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, καλό σου του Κανόμπιο, εντυπωσιακή επέμβαση όμως από τον Μάχο. Στη συνέχεια ο Νταμπίζας ήταν και υποδείχθηκε σε θέση offside. Το 0-1 έμεινε ως το τέλος του Αλκαζάρ. Κανείς δεν ξεχνάει το Αλκαζάρ, κανείς δεν ξεχνάει την ιστορικότητά του.
αλλά ζούμε το σήμερα, κοιτάμε το μέλλον και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ομάδα να κερδίζει. Δυστυχώς σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν νομίζω ότι παίξαμε χειρότερα βέβαια, σημαίνει να το έχουμε ζήσει αρκετές φορές αυτό, να παίζουμε αξιοπρεπές ποδόσφαιρο αλλά να μην παίρνουμε αποτελέσματα. Το ίδιο συνέβη και σήμερα. Υπάρχει μια φάση όμως που στιγμάτισε την αναμέτρηση, η φάση με τον γκολ που δεν μέτρησε. Έχετε να πείτε κάτι, γιατί ο κόσμος φωνάζει ότι μήπως θα πρέπει να η διοίκηση δηλαδή, να αντιμετωπίζει διαφορετικά τέτοια ζητήματα. Ξέρετε κάτι, δεν νομίζω αν. Και πιστεύω ότι έχω δίκιο. Δεν νομίζω ότι να γίνεται κατάχρηση, να το πω έτσι, των ρεσιτάλ διαιτησιών μέσα στο Αλκαζάρ ή στους αγώνες της Λάρισας. Ενδεχομένως να επηρεάζονται οι διαιτητές επειδή δεν μιλάμε και δεν φωνάζουμε. Αλλά τι να σας πω, η έκφραση είναι βαριέμαι. Βαριέμαι να ασχολούμαι.